όνομα έχει στο καΐκι. Και εγώ, ο γιος μου εδώ τον έχω μαζί. Να σε... Και ο γιος μου εδώ, ο Κωνσταντίνος κι αυτός. Να σε καλά, καπετάνιε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ όμορφη υποδοχή από τους ψαράδες οι οποίοι είχαν την καλοσύνη να με προϋπαντήσουν καθώς έφτανε το σκάφος μας μέχρι όλους εσάς, την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, είναι πραγματικά ξεχωριστή η χαρά μου σήμερα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας στους Λειψούς, πρώτα και πάνω απ' όλα, γιατί θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ για τη στήριξη την οποία δώσατε στη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Την δύσκολη προσπάθεια την οποία καταβάλαμε να κρατήσουμε το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές σε φουρτουνιασμένες θάλασσες, τη συνέπεια λόγων και έργων, αλλά κυρίως την προσήλωσή μας, κάτι το οποίο αποτέλεσε και προσωπική μου δέσμευση, να νοιαστώ ξεχωριστά για αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδεχομένως και δικαιολογημένα στο παρελθόν να αισθάνθηκαν ότι αποτελούσαν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Σκύψαμε πάνω στα προβλήματα των μικρών νησιών. Με πραγματικό ενδιαφέρον, έχετε εδώ έναν εξαιρετικό δήμαρχο, με τον οποίο έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και θυμάμαι και εγώ, δήμαρχε, τη σύσκεψη την οποία είχαμε στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν μας επισκέφθηκαν οι δήμαρχοι των μικρών νησιών και ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά μίλησαν για τα ιδιαίτερα προβλήματα του δικού τους τόπου. Και μαζί με τον εκλεκτό και πάρα πολύ άξιο συνεργάτη, τον Γιώργο τον Χατζημάρκο, πιστεύω ότι υλοποιήσαμε αυτά τα 4 χρόνια μια ουσιαστική και αποτελεσματική νησιωτική πολιτική, η οποία βήμα-βήμα αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις προκλήσεις της νησιωτικότητας. Αισθάνεστε ασφαλείς. Και η ασφάλεια έχει πολλές διαφορετικές διαστάσεις. Θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλείς, γιατί εσείς εδώ πέρα φυλάτε τα ανατολικά σύνορα της πατρίδας μας, τα οποία ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και εμείς αποδείξαμε ότι η πατρίδα μας έχει σύνορα και στη θάλασσα και στον αέρα και στη στεριά. Και τα σύνορα αυτά πρέπει να φυλάσσονται. Καλές υπηρεσίες υγείας, αν όμοι γέννητο γίνει κάτι, να μπορεί να υπάρχει ένας γιατρός να τον περιθάλψει. Μια καλή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Η δυνατότητα λοιπόν τα μικρά μας τα νησιά να αρπάξουν τις ευκαιρίες της πράσινης μετάβασης, να μπουν στο πρόγραμμα των Greco Islands, για το οποίο έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο, με μικρές παρεμβάσεις. Εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα κάνετε την πράσινη μετάβαση πράξη με ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα. Όταν πήγαμε στη Χάλκη και ξεκινήσαμε το πρόγραμμα μαζί με τον Περιφερειάρχη, στην αρχή υπήρχε μια επιφυλακτικότητα από την τοπική κοινωνία. Τώρα που βλέπουν όμως οι κατοικοί ότι πρακτικά πληρώνουν μηδενικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, επειδή βάλαμε ένα μικρό φωτοβολταϊκό το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του νησιού. Να είστε καλά. Αυτό μου λένε 4 χωρίς.